Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Ευλογία σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που εδώ στην ΕΜΑΡΙΑ, αυτή που είναι πολύ σημαντική για την περιοχή την ευρύτερη, μας υποδέχεστε με αυτή τη θέρμη και την ευλογία που εισπράξαμε. Να ξέρετε ότι το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας εν γέννη και προφανώς και ιδιαίτερα ενωριών όπως η δική σας, θέλουμε να συνεπικουρήσουμε και να αναλάβουμε. Καλά, προσπαθούμε. Λοιπόν, εδώ είχαμε κάνει την ενεργειακή αναβάθμιση. Ενεργειακή αναβάθμιση κάναμε εδώ. Η οποία ολοκληρώθηκε εδώ, έτσι. Ναι, ολοκληρώθηκε. Οι δομές που χρηματοδοτείτε εδώ είναι το συσίφτιο, το πρωτοπολείο, το φαρμακείο και το κέντρο κοινότητας. Αυτές σηματοδοτεί η περιφέρεια. Και ταυτόχρονα κάναμε και το ΤΕΒΑ, κάνετε το ΤΕΒΑ, το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν αρκετά τρόφιμα. Πόσα άτομα πήρανε. Πήρανε περίπου το 50%, 330 άτομα. 330 πήρανε μόνο. Ξέρετε ότι από το 2017 δεν είχε αξιοποιηθεί το ΤΕΒΑ και εμείς ανασυγκροτήσαμε τα πράγματα και εσείς είστε ένας άνθρωπος υπουργός δήμαρχος και ήμουν leader στο βόρειο τομέα τότε. Χαίρομαι που αυτό αξιοποιείται. Και ήδη έχουμε μπει στην διαδικασία και στην ενίσχυση περαιτέρω του ΤΕΒΑ. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είστε καλά? Θέλω να επισημάνω την καλή συνεργασία που είχαμε και την οποία θέλουμε να βαθύνουμε ακόμα περισσότερο, να την κάνουμε καλύτερη. Στη βάση αυτής της συνεργασίας είχαμε βοήθειες στο περασμένο διάστημα. Όπως είδαμε και επιτόπου με το σχολείο μας στο πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο που κάναμε την ενεργειακή αναβάθμιση. Όπως βλέπουμε εδώ στο Δημαρχείο που επίσης έγινε ενεργειακή αναβάθμιση. Όπως είδαμε στο κοινωνικό, στις κοινωνικές μας δομές και στο χώρο που μοιράζουμε το ΤΕΒΑ. Και γενικότερα όλη τη βοήθεια που μας δίνεται. Είμαστε εδώ, ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα, πάνω από τα χρώματα, τα αρώματα και συγγνώμη που αναφέρομαι με αυτόν τον τρόπο και τις ταυτότητες, υπάρχει ο πολίτης και οι ανάγκες, υπάρχουν τα προβλήματα και οι λύσεις που πρέπει να διατεθούν. Άρα σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι κανείς δεν περισσεύει, ενώνουμε δυνάμεις και σε αυτές τις δυνάμεις πρέπει να δώσουμε εξετάσεις με το πιο υγιή. Το συμφέρον όλων είναι η συνεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού σε κάθε επίπεδο, σε κάθε σημείο, σε κάθε χρονική στιγμή. Υποδεχόμαστε τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Στο χέρι μας είναι να διατηρήσουμε την περιφέρειά μας με την ισχυρή διοίκηση, τη δική σας διοίκηση, που θα είναι η δική μας διοίκηση για το αύριο, για να πάμε μπροστά την κοινωνία, για να πάμε μπροστά όλη την τοπική κοινωνία του Μύρωνα. Πάμε μαζί, πάμε δυνατά, μπορούμε, ξέρουμε, έτσι θα γίνει. Να είστε καλά, σας αγαπάμε πολύ.